Καλημέρα, καλησπέρα. Πάμε να κάνουμε μια νέα παρουσίαση Stonefly Bluesoft Memory Papucci. Η Stonefly είναι μια ιταλική εταιρεία η οποία ειδικεύεται στα casual παπούτσια, αν και βγάζει και κάτι λίγα αθλητικά νομίζω, με χαρακτηριστικό στον πάτο. Ο πάτος της εξασφαλίζει το πάτημα της γάτας, δηλαδή κάτι σταθερό και κάτι πολύ μαλακό. Την έχω χρησιμοποιήσει εδώ και αρκετά χρόνια, δηλαδή είναι το τρίτο ή τέταρτο μοντέλο που αγοράζω. Είμαι απ' όλα πολύ ικανοποιημένος. Πάμε να τη δούμε και από κοντά. Μία καρτούλα διευκρινιστική για το μπάτο της, ο οποίος είναι και καταχωρημένος ως μια πατέντα η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από αυτή την εταιρεία. Είναι το χαρακτηριστικό της. Στο εσωτερικό βλέπουμε το παπούτσι φυσικά, το οποίο έρχεται πολύ περιποιημένο με το κοκαλάκι του και όλα. Ο πάτος είναι αυτός. Ένα παπούτσι πολύ χαμηλού βάρους, boat shoes. Μακάρι να μπορούσατε να ακουμπήσετε εδώ πέρα τον πάτο για να δείτε για τι πράγμα σας μιλάω. Θα το φορέσουμε και θα πούμε περισσότερα πράγματα. Να πούμε εδώ πέρα ότι η εταιρεία αυτή δεν είναι πολύ φτηνή, έτσι. Παίζει στα 100 με 120 ευρώ. Το μοντέλο της στη full τιμή, το συγκεκριμένο εγώ το πήρα από Ιταλία, από τα εκπτωτικά της προηγούμενης σεζόν της εταιρείας, σε αρκετά καλή τιμή, αλλά ακόμα και σε full price νομίζω ότι θα σε ικανοποιήσει. Γιατί είναι προϊόντα μεγάλης αντοχής, το δέρμα είναι άριστης ποιότητας. Έχω βέβαια την εντύπωση ότι δεν τα φτιάχνουν πλέον στην Ιταλία. Νομίζω φτιάχνονται στη Βουλγαρία. Αλλά κρατάει την ιταλική ποιότητα. Πάμε όμως να το δούμε πάνω μας και θα πούμε και λίγο περισσότερα μετά. Τα πήραμε, τα φορέσαμε, τα γιώσαμε. Πάμε να βγάλουμε και το πόρισμα. Υπάρχουν θετικά και αρνητικά. Σε όλα τα πράγματα. Καταρχάς, για εμένα αισθητικά είναι πολύ όμορφα. Είναι το κλασικό boat shoes με το ιταλικό το στυλ. Μπορεί να φορεθεί και επίσημα και σε πιο χαλαρές εκδηλώσεις. Ακόμα για περπάτημα. Σε αυτό το τελευταίο όμως υπάρχει ένας αστερίσκος. Παρόλο της καλής ποιότητας όλα, το οποίο το κάνει ελαφρύ μεν, σχετικά υποστηρικτικό, δεν είναι όσο υποστηριστικό είναι τα προηγούμενα μοντέλα της ίδιας εταιρείας που έχω πάρει, προφανώς δεν μπορεί να αντικαταστήσει ένα αθλητικό παπούτσι. Δηλαδή δεν είναι για να το πάρουμε και να κάνουμε 10 χιλιόμετρα σε καμία των περιπτώσεων. Είναι όμως για να μετακινηθούμε κάπου κοντά, να έχουμε την άνεση που θέλουμε, χωρίς να μας καταπιέσει. Όσο το πατάω γίνεται και καλύτερο, πράγμα το οποίο είναι θετικό, δηλαδή το παπούτσι στρώνει. Τι δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε ότι μόλις έβαλα τα κορδόνια του, το μισό κορδόνι κόπηκε. Το κορδόνι όπως βλέπουμε είναι βερμάτινο. Και κάπου εδώ πέρα μας χαιρέτησε το κομμάτι του. Γιατί συνέβη αυτό, αν είναι κακής ποιότητας στο δέρμα ή απλά ήταν παλιό, δεν το γνωρίζω. Πάντως το μοντέλο τόσο αρχαίο δεν είναι, ένα μοντέλο της προηγούμενης σεζόν, δηλαδή του καλοκαιριού του 2020. Από εκεί και πέρα για κάποιον που θέλει κάτι σε στυλ Timberland ας πούμε, είναι μια καλή επιλογή. Μπορεί να το βολέψει πιο πολύ σε άνεση. Δεν ξέρω όμως αν πιάσει την ίδια αντοχή, γιατί το δέρμα όπως βλέπουμε είναι καστόρινο. Και το καστόρινο πολύ δεν κρατάει. Αν θα το πρότεινα, ναι θα το πρότεινα, φυσικά εφόσον το δοκιμάσετε πρώτα. Γενικά προτείνω αυτή τη μάρκα, είναι μια καλή μάρκα. Εμένα που είμαι ένας έτσι άνθρωπος απαιτητικός, με έχει αφήσει σχετικά ικανοποιημένο. Αυτά σε γενικές γραμμές, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Καλά μας χιλιόμετρα και θα επανέλθουμε φυσικά με νέα βίντεο, ίσως και με διαφορετική θεματολογία. Καλή συνέχεια.